Κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ως τυχοδιώκτη. Εμείς δεν έχουμε να απαντήσουμε σε αυτό τίποτα. Έχουμε να πούμε όμως το εξής. Ότι αν κάποια παιδάκια έχουν φύγει από τα Υπουργεία τους την τελευταία μέρα και έχουν υπογράψει και έχουν ζημιώσει, αν κάποια παιδάκια έχουν ζημιώσει, αν κάποιοι πολιτικοί δεν εκέδες ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο, τότε να ξέρετε πως αυτή η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα στο βαθμό που της αναλογεί να μην κλείσει η Βουλή 9 Μάη όπως το 2009. Η Βουλή θα παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αν κάποια παιδάκια, το ξαναλέω, πολιτικούς δεν εκέδεσαν, τους αποκαλώ, οι οποίοι βάλαν τις υπογραφές τους φαρδιά πλατιά και ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο, οπότε τον Έλληνα πολίτη και τη ζωή του, να ξέρω ότι θα κάνουμε τα πάντα για να λέει, θέλετε την εξεταστική. Για να οδηγηθούν. Ο ίδιος λέει ότι δεν τη φέρνει. Δεν μιλώ για κάποιον. Με απειλούν. Δεν μιλώ για κάποιον. Εγώ σας λέω ευθέως. Ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο είπε: απειλήσατε με εξεταστική και δεν την έχετε φέρει. Η εξεταστική θα έρθει και το ξέρετε. Εγώ αν το ξέρω. Όλοι το ξέρουν. Η εξεταστική θα έρθει, το είπαμε, το δηλώσαμε, έρχεται η εξεταστική. Να εξεταστούν τα πάντα. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αν μπορούσαμε. Αυτό θα κάναμε. Να δούμε ποιος έχει φάει το χρήμα και ποιος έχει κάνει λάθος. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, οι άνθρωποι δεν έχουν πάντα δόλο. Είναι και ανίκανοι πολλοί άνθρωποι. Έχουν κάνει και λάθη αυτοί οι άνθρωποι. Να τα βρούμε όλα. Να τα ανοίξουμε όλα. Σας λέω, αυτός ο πόνος και αυτό το τσίριγμα και αυτό το σκούξιμο πολλών ανθρώπων τώρα για το να φύγει ο τυχοδιώκτης Τσίπρας, πιστέψτε με, κάτι άλλο κρύβει. Εμείς δεν θα φύγουμε. Τι κρύβει? Πριν, δεν ξέρω, φόβο, ενοχές, προβλήματα, υπογραφές. Αυτό κρύβει. Ή μπορεί να μην κρύβει τίποτα. Εδώ λοιπόν είναι η εξεταστική. Όποιος δεν φοβάται, να μην φοβάται και έχει καλώς να μην φοβάται. Αλλά μια κουβέντα θα πω. Ναι. Μην παριστάει το μάγκα τώρα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που θα βγουν τα πορίσματα, κύριε τότε Δήμα, πραγματικά ο καθένας μπορεί να δηλώσει. Μια κουβέντα για αυτά που είπε, για αυτά που είπε ο κύριος Βέτας. Κύριε Δήμα, μια κουβέντα. Ο κύριος Βέτας καταρχήν θα έπρεπε να είχε διαφορετικό ύφος.